Και πριν από λίγο έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον 7χρονο Άρη Κουτσιούκη που έχασε τη ζωή του. Έτσι είναι, Ελίνα. Τον 7χρονο λοιπόν εξέτασε ο αναπληρωτής καθηγητής ιατροδικαστικής του Απιθυτά, ο κ. Φώτης Χατζηνικολάου. Αποφάνθηκε ότι ο θάνατός του προήλθε από λίμωξη αναπνευστικού που συνάδει με τα κλινικά ευρήματα, ενώ βρισκόμαστε εν αναμονή και περαιτέρω ιστολογικών εξετάσεων στο νοσοκομείο. Γεώργιος Γεννηματάς συνεχίζει να νοσηλεύεται ο ξάδερφος του 7χρονου, ο οποίος παρουσίασε παρόμοια συμπτώματα και κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ένα παιδί 9 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή του είναι καλή, δεν εμπνέει ανησυχία. Βρίσκεται υπό φαρμακευτική αγωγή και τον παρακολουθούν οι γιατροί. Σύμφωνα με πληροφορίες από νοσοκομιακές πηγές και άλλα παιδιά, τόσο από το περιβάλλον του 7χρονου, όσο και παιδιά που παρουσίασαν ύποπτα συμπτώματα, θέλησαν να ερευνηθούν και να υποβληθούν σε έλεγχο για στρεπτόκοκο. Έτσι λοιπόν έγιναν τουλάχιστον 20 τεστ, μαθαίνουμε, από τα οποία τα 7 βγήκαν θετικά. Ωστόσο, το ενθαρρυντικό είναι ότι κανένα παιδί δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί, τους δόθηκε αντιβίωση και έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους. Βέβαια, όπως μας λένε, επειδή πρόκειται για μια δυναμική κατάσταση, αυτός ο αριθμός δεν αποκλείεται να αυξηθεί και όλα αυτά την ώρα που είναι σε εξέλιξη τόσο η εισαγγελική έρευνα όσο και η ένορκη διοικητική εξέταση που διέταξε το Υπουργείο Υγείας. Να σας ευχαριστήσω, Άρη.